είμαστε πληττόμενη επιχείρηση. Είμαστε κλειστή επιχείρηση με κρατική εντολή εδώ και 12 μήνες. Έστρωσαν τα παπούτσια τους και τον εξοπλισμό τους που παραμένει σε αχρηστία στην πλατεία Ελευθερίας. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηριών που βλέπουν με απόγνωση το λουκέτο να παραμένει στις επιχειρήσεις τους. Τη στιγμή που οι μετρήσεις που έχουν γίνει σε 13 ευρωπαϊκές χώρες αποδεικνύουν εξαιρετικά χαμηλή μεταδοτικότητα του COVID-19 σε χώρους άθλησης, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις εξελίξεις, καθώς τίποτα δεν δείχνει πρόθεση επανεξέτασης της απόφασης που κρατά κλειστά τα γυμναστήρια. Άλλο ο πληττόμενος και άλλο τους έχω εντελώς κλειστά. Οι επιχειρήσεις μας είναι ένα χρόνο τώρα κλειστά. Συνεπώς δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα χρόνο κλειστή με κρατική εντολή. Δεν είμαστε πληττόμενες επιχειρήσεις, είμαστε κλειστές επιχειρήσεις. Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις, οι ιδιοκτήτες γυμναστήριων του Ηρακλείου πραγματοποίησαν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από την περιφέρεια Κρήτης, υπενθυμίζοντας τα ωφέλη της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό και την ευεξία που προσφέρει. Οι δροτές κοινωνικές ομάδες είναι αυτές που δεν γυμνάζονται. Οι παχύσαρκες και οι μη γυμναζόμενες ομάδες. Οπότε τελικά ίσως να είναι και ένα μέτρο προστασίας η γυμναστική μπαίνοντας στην καθημερινότητά μας. Πάνω σε αυτή τη λογική και φυσικά συμπαραστεκόμαστε σε ένα δίκαιο αίτημα για αυτούς τους ανθρώπους που τονίζω για άλλη μια φορά είναι αόρατοι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να μείνει πάνω από 5.000 κόσμος χωρίς δουλειά αν συνεχίσει αυτή την κατάσταση. Και χάνεται όλος ο έλεγχος. Εμείς είμαστε νόμιμες επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίσαμε όλα τα μέτρα που μας είπαν. Φτιάξαμε συστήματα τα οποία να ξέρουμε τι ώρα μπαίνει ο πελάτης μέσα, τι ώρα φεύγει, πόσο άτομα πρέπει να είναι στον χώρο. Δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι. Ο ιός δεν μεταδίδεται από εμάς. Εμείς κρατάμε, δηλαδή δεν είχαμε κανένα κρούσμα στην Ελλάδα μέσα στα γυμναστήρια. Βασικοί πυλώνες των ετοιμάτων τους, πέρα από το άμεσο άνοιγμα με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, είναι η ουσιαστική οικονομική στήριξη και αποζημίωση των επιχειρήσεών τους. Θέλουμε κι εμείς να ανοίξουμε μαζί με τον τουρισμό, μαζί με την εστίαση και δεν ακούγεται τίποτα για εμάς. Πάει να γίνει το ίδιο. Χρειαζόμαστε και παράταση των ενοικίων μας, τουλάχιστον για 3 μήνες. Χρειαζόμαστε ειδικό βοήθημα. Σκεφτείτε ότι δεν καλύπτουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεών μας, αλλά δεν καλύπτουμε ούτε τις ανάγκες των οικοκυριών μας. Δεν πήραμε κάποιο ειδικό βοήθημα.